Σε καλωσορίζω σε ένα ακόμα βίντεο από το Stavros Fit Nations σχετικά με το πρόγραμμα GVT, German Volume Training. Αν θες να παρακολουθείς και τα άλλα βίντεο, πήγαινε στο playlist του καναλιού μου German Volume Training για να δεις και τα υπόλοιπα βίντεο, ώστε να μην χάσεις τη σειρά. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα σου παρουσιάσω τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτού του προγράμματος. Εάν βλέπεις πρώτη φορά βίντεο μου, μπορείς να πατήσεις το subscribe και να με ακολουθήσεις στο κανάλι μου, στο Stavros Fit Nations, και το καμπανάκι για να σου έρχονται ενημερώσεις για όλα τα νέα βίντεο που ανεβάζω. Το βασικότερο πλεονέκτημα αυτού του προγράμματος είναι ότι έχει γραφτεί για να αυξάνει και τη μυϊκή υπερτροφία αλλά και τη δύναμη. Οπότε με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Επίσης, ένα άλλο πλεονέκτημα που έχει είναι ότι επειδή έχει πολύ υψηλή ένταση, δηλαδή έχει super set, ειδικά στις δύο πρώτες ασκήσεις έχει 10 super set, με πολύ μικρό χρόνο ξεκούραση ανάμεσα στα super set, σου ανεβάζει παλμούς με αποτέλεσμα να έχει και ευεργητικές ιδιότητες όσον αφορά την αεροβική σου ικανότητα. Το άλλο που κάνει είναι ότι σε βοηθάει να κάψεις περισσότερες θερμίδες. Να πω εδώ ότι είμαι τελείως κατά στο να χρησιμοποιούμε την προπόνηση με βάρη για να γραμμώσουμε ή να κάψουμε λίπος. Η προπόνηση με βάρη είναι για να μας δίνει μυϊκή υπερτροφία, να κρατάει τους μυς μας σε τόνωση και να αυξάνει τη δύναμή μας και όχι για να καίμε λίπος. Αυτό έχει να κάνει με τη διατροφή και τις ρυθμίσεις εκεί και ίσως με κάποια έξτρα αεροβική άσκηση αν χρειάζεται κάποιος. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο με συγκινεί ιδιαίτερα, αλλά συμβαίνει. Δηλαδή σου καίει περισσότερες θερμίδες γιατί ανεβάζει περισσότερες παλμούς, έχει υψηλή ένταση και συμβαίνει και αυτό. Να πούμε και κανένα αρνητικό, έτσι να κρατάμε ισορροπία, γιατί η ισορροπία είναι το παν σε όλα. Θα σας πω το βασικότερο αρνητικό αυτού του προγράμματος που μπορεί να σε αποτρέψει από το να το κάνεις. Το να κάνεις 10 super set, δηλαδή να χρησιμοποιείς δύο ασκήσεις από ανταγωνιστικές μυϊκές ομάδες, δηλαδή πιέσεις πάγκου στο στήθος στον οριζόντιο και lat pull down μηχανή. Για 10 superset να κρατάς στο γυμναστήριο αυτά τα δύο όργανα, ειδικά τώρα που αρχίζει και ανοίγει ο καιρός και μαζεύονται στο γυμναστήριο όλοι, θα τσακώνεσαι κάθε μέρα για να μπορείς να βγάλεις το πρόγραμμα. Οπότε αυτό το πρόγραμμα ενδείκνεται εάν μπορείς να πας νωρίς το πρωί που ανοίγει το γυμναστήριο και συνήθως δεν έχει τόσο κόσμο, ή στο κλείσιμο, ή να βρεις κάποιες ώρες που δεν είναι ώρες πολυσύχναστες, ας πούμε, ώρες αιχμής. Ή αλλιώς να έχεις το δικό σου χώρο. Μετά την πανδημία, ο περισσότερος κόσμος δημιούργησε ένα δικό του προσωπικό γυμναστήριο. Αν είσαι από αυτούς, τότε το πρόγραμμα αυτό μπορείς να το βγάλεις χωρίς κανένα πρόγραμμα, χωρίς κανένα πρόβλημα, στο γυμναστηριάκι σου και όλα να πάνε καλά. Αυτό είναι το βασικό μειονέκτημα, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί όταν το γυμναστήριο είναι busy. Να πω τώρα ένα άλλο πλεονέκτημα. Παρόλο που έχει μεγάλο όγκο προπόνησης, γιατί έχει 10 super sets στις 2 πρώτες ασκήσεις και άλλα 3 super sets στις επόμενες 2, επειδή είναι super sets και μπαμ μπαμ φεύγει η προπόνηση, είναι και μικρή η ξεκούραση ανάμεσα στα super sets, δεν σου πιάνει τελικά τόσο πολύ χρόνο όσο φαίνεται στο χαρτί γραμμένο όταν το έχεις γράψει για να το εκτελέσεις. Οπότε συνίσταται για κάποιον που δεν έχει διαθέσιμο πολύ χρόνο για προπόνηση αλλά θέλει να πάρει τα μέγιστα. Επίσης, έχει πολύ μικρή συχνότητα προπόνησης, μόνο 3 φορές την εβδομάδα. Πάλι για κάποιον που δεν έχει να διαθέσει περισσότερες από 3 φορές προπόνηση την εβδομάδα είναι χρήσιμο. Αυτό είναι βασικό πλεονέκτημα γιατί ενώ έχει μικρό όγκο προπόνησης και μικρή συχνότητα, έχει πολύ καλό αποτέλεσμα για τα κυβικά του, ας το πούμε έτσι, να το καταλάβεις. Ένα όμως από τα μειονεκτήματα που έρχεται να αντιπαραθέσει εδώ πέρα αυτό το όμορφο πλεονέκτημα είναι ότι αυτό το πρόγραμμα δεν μπορείς να το κάνεις πάνω από 6 εβδομάδες. Γιατί θα κρασάρει το κεντρικό νευρικό σου σύστημα. Είναι πολύ έντονο για το κεντρικό νευρικό σύστημα. Και αν υποθέσουμε ότι και η δουλειά σου έχει στρες και ότι δεν κοιμάσαι τόσο καλά ή δεν τα πας τόσο καλά με τη διατροφή ώστε να είναι ρυθμισμένα όπως πρέπει, είναι πολύ εύκολο να κρασάρεις. Παρ' όλα αυτά, εάν θες να το κάνεις και προσπαθείς και ρυθμίσεις όλα τα άλλα να είναι όπως πρέπει, τότε συνίσταται κάθε 6 εβδομάδες να κάνεις 2 εβδομάδες συνεχόμενες deload week. Τι είναι αυτό? Πήγαινε στο playlist του καναλιού μου θεωρία, θεωρητικά κλπ. Και ψάξε να βρεις το deload week. Θα καταλάβεις ακριβώς το λέω αναλυτικότατα για όσους δεν γνωρίζουν. Να πούμε ένα μειονέκτημα τώρα, έτσι, ισορροπία είπαμε, μία το ένα, μία το άλλο. Δεν ενδείκνεται αυτό το πρόγραμμα για αρχάριους σε καμία των περιπτώσεων. Γιατί αν είσαι αρχάριος, μπορείς με πολύ πιο απλά προγράμματα να έχεις ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Φύλα στο τσεπάκι σου αυτό το πρόγραμμα για αργότερα, όταν θα αρχίσεις να κολλάς και να μην έχεις την πρόοδο που είχες στην αρχή, ώστε να το χρησιμοποιήσεις τότε. Ενδείκνεται για προχωρημένους αθλούμενους μάλιστα, αλλά με μία μικρή αλλαγή στις παραμέτρους του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μέσου επίπεδου αθλούμενους. Θα μου πεις ποιοι είναι οι αρχάριοι, ποιοι είναι οι μέσου, ποιοι είναι οι προχωρημένοι. Ωραία, ας βάλουμε έτσι ένα off the record που λέμε standard. Οι αρχάριοι
ενδιαφερόμενοι είναι αυτοί που γυμνάζονται με βάρη έως και 1,5 χρόνο. Μετά από το 1,5 με 2 χρόνια είναι η μέσο επίπεδο αθλούμενοι και αυτοί που γυμνάζονται από 5 χρόνια και πάνω είναι προχωρημένοι. Μιλάμε συνεχόμενα, έτσι, όχι έκανε ένα χρόνο τώρα, σταμάτησα 2 χρόνια, έκανε άλλο ένα μετά κλπ. Συνεχόμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν, μπορεί να το χρησιμοποιήσει και ο μέσο επίπεδο αθλούμενος με το να μειώσει τα superset. Δηλαδή αντί για 10 superset στις πρώτες δύο ασκήσεις να βάλει 5 και οι άλλες δύο ασκήσεις μένουν έχουν με 3 superset. Υπάρχει και έρευνα που λέει ότι το German Volume Training ακόμα και με 5 superset αντί για 10 έχει βρεθεί ότι έχει αποτελέσματα. Αυτό καλύτερα για το μέσο αθλούμενο, οπότε έρχεται και κουμπώνει και συμβιβάζεται και σε αυτό το level άθλησης, έτσι. Να μην σας κουράζω άλλο, να κλείσω το βίντεο με ένα ακόμη μειονέκτημα. Πιστεύω ότι δεν θα ήταν το πιο εύκολο πρόγραμμα για να το βγάλει κάποιος που είναι καπνιστής, διότι απαιτεί ψηλούς παλμούς, απαιτεί να έχεις καλή αντοχή. Οπότε εκεί μπορεί να δυσκολέψουν τα πράγματα, εκτός κι αν είσαι εξαίρεση που καπνίζεις και έχεις και πολύ καλή καρδιοαγγειακή ικανότητα, τότε okay, δοκίμασέ το. Αξίζει μια δοκιμή και όσοι το δοκιμάσετε γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε, τι βλέπετε, τι παρατηρήσατε, να το μοιραστούμε μαζί, να το συζητήσουμε εδώ σαν κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για ένα ακόμα βίντεο Stavros Fit Nation.